συνάντη υπεράωθη τώρα και στο ΠΑΣΟΚ. Έφυγε υπό το βάρος των ευθυνών της μια αποτυχημένη κυβέρνηση, τονίζει ο πρόεδρος της Δημαρχιακής Αργολίδας του ΠΑΣΟΚ, Χρήστος Σουλής, ο οποίος ακόμα μας λέει ότι την επόμενη εβδομάδα στον Άπλιον θα γίνει η πρώτη προεκλογική συγκέντρωση του κινήματος. Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εγκλωβισμένοι στα διέξοδα που οι ίδιοι και οι πολιτικές τους δημιούργησαν, και μην μπορώντας πλέον να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα και τις ανάγκες των πολιτών, κατέρευσαν. Μετά από ένα τόσο μεγάλο διάστημα ακυβερνησίας, η κατάρρευση του συστήματος Καραμαλή ήταν αναμενόμενη. Για το ΠΑΣΟΚ η διάλυση της χώρας δεν μπορούσε να συνεχιστεί και γι' αυτό ο πρόεδρος του ζητούσε εκλογές. Ζητούσε εκλογές όπου το αποτέλεσμα θα ήταν λύτρωση των πολιτών και της Ελλάδας από τις καταστροφικές συνέπειες των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας. Λέμε δε ότι είναι ώρα όλοι μαζί να πάμε μπροστά. Ο τόπος έχει ανάγκη εθνικής ανάτασης. Τίποτα δεν μπορεί να περιμένει. Το ΠΑΣΟΚ έτοιμο να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας θα δώσει τη μάχη των εκλογών. Έναν αγώνα όχι ανταγωνισμών και στήρων αντιπαραθέσεων, αλλά γνωστοποίηση του κυβερνητικού του προγράμματος και αναλυτικής αναφοράς των πολιτικών που θα εφαρμόσει ως κυβέρνηση. Η νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ στην Αργολίδα, έτοιμη εδώ και καιρό και έχοντας το προηγούμενο των ευρωεκλογών με τα θετικότατα αποτελέσματα για το ΠΑΣΟΚ στην Αργολίδα, θα δώσει τη δική της μάχη. Τη μάχη για την επικράτηση του ΠΑΣΟΚ και του ψηφοδελτίου του. Ενός ψηφοδελτίου που θα ανακοινωθεί πάρα πολύ σύντομα. Και το μόνο που έχω να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι θα είναι αξιόμαχο και θα έχει και προοπτική. Με αυτό το ψηφοδέλτιο λοιπόν καλούμε τα μέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ να συσπηρωθούν, να συστρατευθούν στον κοινό αγώνα. Όλοι μαζί μπορούμε. Αυτό που έχω επίσης να πω είναι ότι θα ξεκινήσουμε την προεκλογική μας περίοδο από τον Ναύπλιο, στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, κάνοντας μία κεντρική, ανοιχτή, κεντρική πολιτική εκδήλωση. Στο τέλος της επόμενης εβδομάδας. Στο τέλος της επόμενης εβδομάδας δεν έχει καθοριστεί η ημερομηνία και ο μιλητής, σύντομα όμως, θα έχετε πληροφόρηση και γι' αυτό. Ξεκινάμε στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας με τον Ναύπλιο.